και φωνές. Τις έχουμε μαζί μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Ειρήνη Κόνστα Σοπράνο. Την απολαμβάνουμε και καθόλου τώρα τη διάρκεια. Και τον Γιώργο Χουσάκο, βαρύτονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ο Εσχύλος έλεγε ότι οι άνθρωποι διέθεταν την δυνατότητα της όρασης, αλλά ήταν μάταια πριν από τον Προμηθέα, πριν ο Προμηθέας αναλάβει να σηκώσει στην πλάτη του όλο αυτό το βάρος. Και μιλάμε για το μεγάλο Εσχύλιο έργο, τον Προμηθέα Δεσμότη. Λίγο αλλιώς όμως, Λίγο αλλιώς. Για πείτε. Λοιπόν, μιλάμε, όπως πολύ σωστά είπατε, και σας ευχαριστούμε πολύ για την ωραία εισαγωγή, για τον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου, μεταφερμένο σε μορφή όπερας. Mm. Έχει μελοποιηθεί από τον Ελληνοκαναδό συνθέτη κύριο Παναγιώτη Καρούσο και πλέον μπορώ να πω ότι το δράμα πολλαπλασιάζεται, γιατί έχουμε μία φορά δράμα στην αρχαία ελληνική τραγωδία, δεύτερη φορά δράμα ως όπερα. Mm. Και έτσι, καθότι και η όπερα, κάτι που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, προέρχεται από την αρχαία ελληνική τραγωδία, δηλαδή στην ουσία τι έγινε. Το χωρικό, το οποίο απήγγειλε, έψαλε ο χορός, πάρθηκε από τους ανθρώπους της αναγέννησης, όταν εδώ είχαμε τουρκοκρατία και ήταν κάπως αλλιώς συνθήκες, και αναπτύχθηκε. Και έτσι οδηγήθηκε σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα όπερα. Ναι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η όπερα είναι κόρη της αρχαίας τραγωδίας. Ευτυχώς που υπήρχαν οι αρχαίοι τραγωδοί και όλοι αυτοί οι μεγάλοι που κάποια στιγμή βρέθηκαν στον ίδιο τόπο που βρισκόμαστε κι εμείς και δείξαμε τι δυνατότητες υπήρχαν και μπορεί να υπήρχαν και ακόμα αν δεν τα είχαμε διαλύσει όλα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μια άλλη συζήτηση. Πώς αντιμετωπίζουν οι θεατές το ότι έρχονται να δουν ένα έργο που λίγος πολύ ξέρεις πως είναι σαν τραγωδία και το βλέπουν σαν όπερα? Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάθε περίπτωση ειδική. Mm-hmm. Γιατί άλλος θα έρθει σαν φίλος της όπερας και θα γνωρίσει την ιστορία του Προμηθέα, γιατί έχουμε και αγγλόφωνο κοινό, οπότε μπορεί να μην είναι τόσο γνώριμος με την ιστορία όσο είμαστε εμείς. Ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Ή μπορεί να έχει μεγάλη γνώση για το ποιος είναι ο Προμηθέας, ποιος είναι ο μύθος, τι διαπραγματεύεται το έργο του Εσχύλου, αλλά να μην έχει δει ποτέ όπερα. Εδώ πέρα έχουμε την σύμπραξη αυτών των δύο τεχνών σε ένα καινούριο θέατρο στο Μεταξουργείο, το Θέατρο Ευδενό, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο. Οπότε έχουμε μια σύμπραξη πολλών πραγμάτων. Ο κάθε θεατής μπορεί να έχει διαφορετικές καταβολές, οπότε να βλέπει κάτι καινούριο γι' αυτόν κάθε φορά. Υπάρχει παρέμβαση στην τραγωδία, στο έργο, στον μύθο, για να έρθει πιο κοντά στην όπερα ή η όπερα προσαρμόζεται στην αρχαία τραγωδία? Όχι. Η αρχαία τραγωδία είναι κάτι τόσο έντονο, ούτως ή άλλως, και τόσο ολοκληρωμένο, πλήρες θα έλεγα από μόνο του, που πραγματικά η όπερα προσαρμόζεται επάνω στην αρχαία τραγωδία. Η μόνη παρέμβαση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεωρητικά υπάρχει είναι ότι κάποιες φορές, προκειμένου να παράξουμε ένα πιο όμορφο ήχο, μπορεί να θυσιάσουμε λιγάκι, ειδικά στην υψηλή τεσιτούρα, την καθαρότητα του λόγου. Mm-hmm. Να μην είναι πάντοτε ακριβώς το λιμπρέτο τόσο ευκρινές. Αλλά είναι κάτι που ούτως ή άλλως στην όπερα συμβαίνει. Ναι. Κατά τα άλλα, θα έλεγα ότι είναι ακριβώς. Είναι ένα πολύ δυνατό. Να μου πείτε, όλες οι αρχαίες τραγωδίες είναι δυνατές. Αλλά είναι εξαιρετικά δυνατό και θα μπορούσα να πω και πολύ επίκαιρο. Το κράτος και η βία οδηγούν τον Προμηθέα στην κορυφή για να τον δέσουν και να τον τιμωρήσουν για τα όσα πέρασε από το μυαλό του ότι μπορεί να κάνει στην αρχή του τόπου ή τέλος πάντων στην απόλυτη δύναμη των Δία. Έτσι ακριβώς είναι. Ο συνθέτης της όπερας, ο κ. Παναγιώτης Καρούσος, είχε πει κάποτε μία πολύ ωραία φράση, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ότι θα λέγαμε πως ο Προμηθέας ήταν αυτός που δεν λύγησε απέναντι στα μνημόνια της εποχής. Πολύ δίκιο έχει. Το βρίσκω πάρα πολύ σωστό. Πολύ δίκιο έχει.
Είναι πραγματικά ο Προμηθέας, είναι ένας παλαιός θεός, ένας τιτάνας που προηγείται χρονικά και του Διός και όλων των προκατόχων του. Έχει ήδη Διός τώρα δύο θεούς να χάνουν την εξουσία και θεωρεί ότι θα δει και τον Δία σιγά σιγά να πέφτει. Οπότε είναι κάποιος που έρχεται από τα βάθη των αιώνων, είναι χρονοταξιδευτής, διαθέτει μια άλλη ενόραση. Οπότε δεν φοβάται, γιατί ξέρει, έχει δει το τέλος και ξέρει. Τι εισπράτεται από τον κόσμο που σας απολαμβάνει κάτι το διαφορετικό, κάτι το καινούργιο νομίζω για όλους. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα πει αυτό το έχω ξαναδεί, τι έχει να κάνει με το έργο σαν έργο, αλλά και σε συνδυασμό με την όπερα. Ποια είναι τα συναισθήματα που σου αφήνει μια τέτοια παράσταση? Θεωρώ ότι οι περισσότεροι κατακλείζονται κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτός που βλέπει όπερα, πολύ σπάνια θα δει όπερα σε ένα πιο μικρό χώρο. Και στη χώρα μας και όλα. Ναι, ναι, δηλαδή είναι που είναι λίγες οι σκηνές όπερα στη χώρα μας, πόσο μάλλον σε ένα έτσι πιο μικρό, πιο κόζι θα λέγαμε χώρο. Οπότε το να είναι τόσο κοντά, τόσο κοντά στον καλλιτέχνη, στη δράση, και να τα έχει όλα τόσο φυσικά γύρω του, θεωρώ ότι αυτό τον κατακλείζει όπως και να βλέπει το έργο σαν έργο. Δηλαδή αν το κοιτάει σαν όπερα, ιστορία, σαν όπερα, ναι, θεωρώ ότι αυτό που τον κατακλείζει συνήθως είναι το ότι δεν έχει συνηθίσει να ακούει κάτι τόσο έντονο, τόσο γεμάτο. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία στην προσέγγιση? Για μένα η μεγαλύτερη δυσκολία στην προσέγγιση ήταν κάτι το οποίο ήταν τόσο δυνατό μουσικά και τόσο απαιτητικό να μπορώ να το φέρω, επειδή κατά βάση είμαι και ηθοποιός, δηλαδή αυτό είναι το βασικό μου επάγγελμα, να το φέρω στα μέτρα μου και να μην κάνω έκπτωση για τον ρόλο, σαν ρόλο του Προμηθέα. Δηλαδή να συνεχιστεί, να μην υπάρχουν στιγμές που θα τραγουδάς και εκείνη την ώρα δεν θα είσαι ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας δεν είναι ούτε Θεός ούτε άνθρωπος. Καταλήξατε τι είναι. Είναι Τιτάνες. Οι Τιτάνες είναι θεότητα. Ο Τιτάνας είναι θεότητα προϋπάρχων των θεών. Στην ουσία είναι θεοί. Αλλά αυτό του δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην πράξη του. Γιατί δεν θυσίασε τον εαυτό του για να βοηθήσει κάποιον δικό του. Mm-hmm. Θυσίασε τον εαυτό του για να σώσει αυτούς που ήταν αδικημένοι. Κάποιους άλλους, τους ανθρώπους. Και Ιώ. Ιώ είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Θα έλεγα ότι είναι μια από τις δυσκολότερες ηρωίδες να ερμηνεύσει κανείς στο ρεπερτόριο τόσο του θεάτρου φυσικά όσο και της όπερας. Η Ιώ είναι πριγκυποπούλα θα λέγαμε, είναι κόρη του βασιλιά του Άργους, του Ινάχου, υπήρξε μια από τις ωραιότερες γυναίκες της Ελλάδας και υπήρξε και η Έλια της Ήρας. Ο Δίας την ερωτεύτηκε λόγω της εξαιρετικής ομορφιάς της και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επιφέρει τη ζήλια της Ήρας, η οποία την μεταμόρφωσε, την ημί μεταμόρφωσε θα λέγαμε σε αγελάδα. Φύτρωσαν χρυσά κέρατα στο μέτωπό της, το δέρμα της έγινε πιο τριχωτό κάπως και από τότε ξεκίνησε να τρέχει από χώρα σε χώρα, να σκαρφαλώνει βουνά, να ψάχνει να βρει μια λύτρωση για αυτό το πράγμα που την κατέτρεχε. Και ταυτόχρονα, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ίστρος την τσιμπούσε κατά διαστήματα και την έκανε να τρελαίνεται. Σε μία από τις περιπλανήσεις της, λοιπόν, ανέβηκε στον Κάφκασο, όπου συνάντησε τον Προμηθέα και οι δύο τους ενώθηκαν σε μία περίεργη σχέση μοιράσματος των μαρτυρίων του ο καθένας. Εκείνη του είπε τα δικά της μαρτύρια. Ο Προμηθέας φυσικά, επειδή έχει και το χάρισμα της μαντικής, τα ήξερε και της έδωσε την προφητεία ότι κάποια στιγμή, αφού θα περάσει πολύς χρόνος και θα βασανιστείς αρκετά, θα ονομαστεί ένας πόντος Ιόνιος για να τιμάει το δρόμο σου σε όλο τον κόσμο και αργότερα θα βασιλέψεις στην Αίγυπτο. Και όπως είναι γνωστό, η Ιώ αργότερα μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο και έγινε Ίσης.
Πολλοί πιστεύουν ότι Ιώ και Ίσις ήταν το ίδιο πρόσωπο. Γι' αυτό και Ίσις απεικονίζεται με τα ίδια χρυσά κέρατα και το πετράδι στη μέση. Διάβασα ότι προτιμάτε την Ιταλική όπερα. Μήπως μετά από αυτή την εμπειρία προτιμάτε την αρχαία τραγωδία σε όπερα περισσότερο? Μην νομίζετε ότι έχει και μεγάλη διαφορά, επειδή όπως σας είπα και πριν, η όπερα είναι παιδί της τραγωδίας. Και επειδή ο κύριος Καρούσος γενικά έχει την τάση να γράφει όπερες οι οποίες είναι πολύ κοντά στο ιταλικό στυλ, αν και κάποιοι λένε ότι το συγκεκριμένο έργο θυμίζει πιο πολύ Βάγνερ, λίγο Βαγνέριο, ναι. Όμως εγώ θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ στοιχεία μπελκάντο και βερισμού μέσα, οπότε είναι πάρα πολύ κοντά. Θα μπορούσα να πω ότι τα αγαπώ εξίσου. Έως 24 Ιουλίου κάθε Τετάρτη στις 8. Κάθε Τετάρτη, ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η τιμή είναι δική μας. Να είστε καλά. Πολύ. Και εσείς. Παρασκευή σήμερα, Ναι, να έχετε ένα όμορφο, πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Από ό,τι ακούσατε θα είναι καλός και ο καιρός. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό.